Γεια σου και πάλι, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Εγώ είμαι Ζωμέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και σήμερα έχουμε καινούριο βίντεο. Προχθές έβαλα ένα Instagram story και σας είπα, θα κάνω ένα YouTube βίντεο και θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω να μου πείτε τι θα αλλάζατε ή τι μαγεία σας θέλατε να δείτε πάνω μου. Και έχω τις απαντήσεις σας και πάμε να δούμε τι μου έχετε πει. Κάνε challenge βίντεο έτσι για την αλλαγή, θα είναι ότι καλύτερο. Ίσως να προτείνεις κάτι που να ταιριάζει στο earth tone στη σεζόν. Ένα νηφικό μακιάζ με κόκκινα χείλη και λαμπερό πρόσωπο. Pencil technique, αυτό το nude glow που κάνουμε στο Ισραήλ όλες. Όλο καφέ, make-up και μαύρο eyeliner. Tropical, περιποίηση του προσώπου που κάνεις στις πλάτες σου πριν το μακιάζ ανάλογα με τον τύπο δέρματος τους. Δεν θα άλλαζα κάτι, θα ήθελα πολύ να κάνεις grunge make-up. Make-up για κοπέλες με μεγάλα μάτια. Πώς να κάνεις πακίδες, ένα μακιάζ ειδικά και καστανές. Όλα τα μακιάζ σου ταιριάζουν πολύ, θα ήθελα να σε δω σε ροζ τόνους, ρομαντική, colorful eyes, contouring και γυαλάδες. Θέλουμε να δούμε βίντεο με την παλέτα της Jacqueline Hill. Δεν την έχω παιδιά. Νηφικό, red lipstick makeup, soft glam, gothic makeup, μακιγιάζ, διάφορα φορέσιμα looks με κόκκινο κραγιόν π.χ. για το πρωί και για τη νύχτα. Απλό καθημερινό με προϊόντα καινούργια. Θα ήθελα να δείξεις πως μπορώ να μετατρέψω ένα προϊόν μακιγιάζ σε βραδινό γρήγορα. Θα μου άρεσε να σε δω με ένα πολύ πιο έντονο χρώμα σκιά στα μάτια. Smoky καφέ και καφέ με nude lips. Total face, Huda Beauty. Επίσης θα ήθελα να σου πω ότι είσαι συμπαθήσατη και φαίνεσαι πολύ προσεκτή φιλία από Λάρισα. Τα φιλία μας στη Λάρισα. Ελαφρύ μακιγιάζ με φακίδες, παντεύω είσαι έντονο. Έλα στην Πάτρα να σε γνωρίσουμε. Τα φιλία μας στην Πάτρα. Μακιγιάζ για γραφείο, on glam makeup, το πιο απλό που υπάρχει αν κάποιος φαίνεται πάρα πολύ. Να κάνεις βίντεο ideas για Halloween. Black shadow, red lips, νηφικά και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει και πάει. Neon, φούξια, ροζ, λερναία ύδρα. Πολλές οι απαντήσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έχω διαβάσει τις περισσότερες, ήτανε πάρα πολλές. Όμως επειδή κάθισα λίγο, τις είδα και είδα την πλειοψηφία, αν και έχει πάρα πολύ ωραίες ιδέες που σιγά σιγά θέλω να τις κάνω όλες, γι' αυτό γράψτε μου και από κάτω στα comments αν ακούσατε κάτι ή αν θέλετε εσείς κάτι να δείτε από μένα, να μου δώσετε ιδέα για να το βάλω στο πρόγραμμα και να γίνει. Και έτσι όπως το είδα, κατάλαβα ότι θέλετε ένα φούξια, ροζ, νιόν, colorful, τέλος πάντων, μάτι και θα πάμε σε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Εγώ θα ξεκινήσω με το μάτι, ειδικά τώρα που έχουμε να κάνουμε με πολύχρωμα, με pigments και όλα αυτά, για να είμαι σίγουρη ότι μετά θα το καθαρίσω και θα μπει το foundation και δεν θα πειράξω τίποτα, θα κάνω πρώτα το μάτι. Θα πάρω πρώτα το μολύβι φρυδιού από Benefit, αυτό εδώ είναι το νούμερο 3 και θα σχηματίσω το φρύδι μου έτσι ώστε να ξέρω τα όρια μου. Έρχομαι κλασικά από τη μέση προς τα έξω, τραβάω μικρές γραμμούλες, λες και σχηματίζω τριχούλες. Γράφω, πλεντάρω. Βλέπω που έχω τα κενά μου, γεμίζω τα κενά. And that's all. Συνέχεια θα πάρω από NYX το Proof It, είναι waterproof eyeshadow primer. Θα το βάλω σε όλο μου το μπλε φάρμα. Θα συνεχίσω παίρνοντας την παλέτα Neon από Huda Beauty, την πορτοκαλιά. Σας κάνω και λίγο zoom για να βλέπετε τι κάνω στο μάτι. Με ένα blending brush λοιπόν θα πάω σε αυτό εδώ το χρώμα. Και πάω να φύγει το πολύ. Θα έρθω και θα ξεκινήσω να σχηματίζω το crease του ματιού μου. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό το μάτι είναι ότι πρέπει το blending να είναι όσο smooth γίνεται. Αυτό είναι το δύσκολο σε αυτό το μάτι, γιατί έχουμε να κάνουμε με χρώματα και πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε blending, blending, blending και ξανά blending. Στη συνέχεια θα πάρω από Give Face αυτό το υπέροχο Neon Pigment, είναι το Gucci Poly Pigment και το μοναριστό θα το βάλω σε όλο το κινητό βλέφαρ. Και τώρα που έχω γίνει όλο αυτό το ροζ πράγμα, θα ξεκινήσω
να το διαμορφώνω. Θα πάρω από MAC την σκιά Diva Demands Matte και με ένα πιο μικρό blending brush θα πάρω λίγο εδώ πέρα και θα δώσω βάθος εκεί που χρειάζεται για να το σκαλίσω και να φαίνεται ωραίο, όχι τόσο λες και έχω ρίξει ένα χρώμα πάνω στα μάτια μου. Βάζω λίγο εδώ στη γωνιά. Και θα πάω και λίγο κάτω το μάτι για να δώσω περισσότερη ένταση. Με ένα φλάβι πινελό το οποίο δεν έχει τίποτα από πάνω, θα έρθω να το πλεντάρω στις άκρες πάρα πολύ καλά και στις ενώσεις. Στην έγκαια θα πάρω την πόδρα από Revlon, την καινούργια Candid 01 πούδρα και με ένα blending brush θα βάλω λίγο στο πινελάκι μου, αν άνοιξε αυτό το πέρα. Και θα έρθω εδώ κάτω από το φρύδι, έτσι ώστε να πλεντάρω λίγο περισσότερο τις σκιές μου και να δώσω φως κάτω από το φρύδι μου. Στη συνέχεια θα πάω Dose of Color στο χρώμα Frozen και θα πάω εδώ κάτω, το οποίο είναι το πιο shining κομμάτι. Και με ένα μικρό πινέλο θα πάρω έτσι λίγο και θα βάλω στην εσωτερική γωνία του μουτιού μου. Στη συνέχεια θα πάρω από Beauty Trend στο Pin-Up Eyeliner. Θέλω τόσο όσο να δώσω μία ένταση στο μάτι, όχι περισσότερο. Και στη συνέχεια θα πάρω το μολύβι από BH Cosmetics σε χρώμα Raspberry. Είναι για τα χείλη, αλλά εγώ θα το βάλω μέσα στα μάτια, γιατί θέλω να φαίνεται αέριος από μέσα. Πολύ σημαντικό τώρα είναι να καθαρίσω ό,τι έχει πέσει από κάτω, γιατί φαίνομαι λες και με έχουν χτυπήσει. Αυτό που έχω πάρει της Biotene είναι το Skin Moisturizer 3-in-1 Cleanser. Μου αρέσει πάρα πολύ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και καθαρίζει αμέσως αυτό που θέλω να καθαρίσει. Κοιτάξτε παιδιά πως έχει βγει. Θα πάρω τώρα την μάσκαρα από NYX, είναι η On The Rise και θα περάσω στις βλεφαρίδες μου. Θα πάρω φυσικά τις βλεφαρίδες από Gio Trevelli στο σχήμα Gio, το αγαπημένο μου, και θα πάρω την κόλλα από Sweet Lashes και θα τις βάλω στις βλεφαρίδες. Και τώρα σειρά έχει το πρόσωπο. Θα πάρω το Professional από Benefit και θα βάλω σε όλο μου το πρόσωπο. Λατρεύω πραγματικά αυτό εδώ το primer. Κάνει τόσο smooth το πρόσωπο, λες και δεν υπάρχουν πόροι. Και βοηθάει και σε λιπαρότητα και σε όλα και μου αρέσει πάρα πολύ. Για make-up θα πάρω από Revlon το καινούριο Candid Foundation, είναι το 203 χρώμα. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, οπότε θα το δούμε τώρα μαζί. Θα βάλω λίγο πρώτα εδώ στο χέρι μου και θα βάλω παντού έτσι ώστε να αποφύγω να κάνω τρύπες. Είναι λίγο πιο άσπρο από την απόχρωσή μου, αλλά εντάξει, αυτό φτιάχνεται με το contouring και όλα αυτά. Αλλά παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο make-up, μου άρεσε. Είναι καλυπτικό χωρίς να είναι αυτό το cake face και η αίσθηση που χαρίζει είναι πολύ ελαφριά, λες και δεν έχεις τίποτα πάνω σου και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Συνεχίζω πάλι με Revlon, είναι το Candid Concealer 015. Και θα βάλω κάτω από τα μάτια, στη γέφυρα της μύτης, λίγο εδώ στο μέτωπο, πάνω από τα χείλη, κάτω από το πηγούνι και λίγο εδώ πέρα. Έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσω και σαν concealer αλλά και σαν strobing highlight. Δε μοναρίσα, θα το πλεντάρω παντού. Και επειδή τώρα είμαι πάρα πολύ άσπρη, θα πάρω από Anastasia Beverly Hills το Stick Foundation σε χρώμα Chestnut. Και σιγά σιγά θα κάνω το contouring μου και θα ζεστάνω επίσης και το χρώμα του προσώπου μου. Πολύ καλύτερα και προχωρώ μας με την Candid πούδρα σε 01 χρώμα, είναι loose powder. Και θα σταθεροποιήσω λίγο κάτω από το μάτια. Λίγο εδώ πέρα που υπάρχει λιπαρότητα περισσότερο.
Δεν πάρω από ένα θελότερο όμως το Bros Goddess, είναι το νούμερο 004 Hot Spell και βάζω λίγο, φεύγω το πολύ και έρχομαι να ζεστάνω full τα κόκαλά μου και να δώσω χρώμα στο πρόσωπο. Συνέχεια θα πάρω από MAC το Wonder Face Palette και θα πάω σε αυτά εδώ τα δύο χρώματα, θα τα πλεντάρω λιγάκι, θα ενώσω βασικά λιγάκι. Θα φύγω το πολύ και θα έρθω να βάλω λίγη ζωντάνια εδώ πέρα στα μήλα μου. Και συνεχίζω λοιπόν με αυτό εδώ το φανταστικό highlight από MAC, είναι το Show Gold. Θα το βάλω λοιπόν εδώ πέρα στα ζωγωματικά μου, θα δημιουργήσω ουσιαστικά ένα C, εδώ στη γέφυρα της μύτης και πάνω από τα χείλη. Για τα χείλη τώρα θα πάρω από NYX το χρώμα Toulouse Μολύβι, θα σχηματίσω τα χείλη μου. Θα τους δώσω έτσι λίγο πιο juicy σχήμα. Και θα πάρω από Too Faced το Fairy Tears στο χρώμα Magic Crystal, μάλλον. Αυτό είναι τέλος πάντων. Θα βάλω λίγο στα χείλη μου. Δεν θέλω να βάλω πάρα πολύ και θα το πλεντάρω με το δάχτυλό μου. Και απλά για τέλος θα πάρω το NYX Bare With Me Setting Spray. Και λουστικά. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού εδώ του μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Προσπάθησα να βάλω όσο περισσότερα στοιχεία από αυτά που μου ζητήσατε μέσα. Έχω κάνει νομίζω ένα έτσι νέον έντονο φούξια μάτι, το οποίο είναι και λίγο grunge, είναι λίγο πιο smoky ας πούμε, λίγο πιο έτσι, δεν είναι τόσο ρομαντικό. Έχω βάλει και τα highlights μου και το contouring μου και νέα προϊόντα και έχω προσπαθήσει να ενσωματώσω σε αυτό το βίντεο όσο περισσότερα πράγματα μου έχετε ζητήσει. Όμως μου έχετε δώσει πάρα πολλές ιδέες στέλνοντας μου όλες αυτές τις προτιμήσεις, τις απαντήσεις σας και έτσι θα κάνω ένα πλάνο σιγά σιγά να δείξω όσο περισσότερα μπορώ από αυτά που μου έχετε πει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου μέχρι το τέλος, ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω από κάτω τα comment σας, μην ξεχνάτε να με βρείτε στο Instagram για να βλέπετε πολύ περισσότερα πραγματάκια και να έχουμε έτσι μια πιο έντονη και πιο άμεση επαφή. Επίσης, αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου, κάντε subscribe, πατήστε και το κουδούνι για να ξέρετε πότε ανεβαίνει καινούργιο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Τα φιλιά μου!